Κουφάλα, να το. Να το πάρεις και εδώ. Το πρωί, 8.30 ώρα, σηκώθηκα και βγήκα έξω ακούγοντας τον μπαμ. Νομίζω ότι έπεσε κανένα μπαλκόνι από το σπίτι μου. Βγαίνω στην πλατεία, κοιτάω τι να δω. Ολόκληρο το πλατάνι, απάνω χάλασε το αυτοκίνητο και το γραφείο. Έπεσε το πλατάνι και παραλίγο να πιάσει τον αλτάνι του Γιάννη από πάνω. Μόλις έφυγε ο Γιάννης, έπεσε το πλατάνι. Έφερε το Χατζητσοπάνι να τον κλαδονομήσει και κλαδονόμησε το μισό από εκεί. Το υπόλοιπο η δασική υπηρεσία δεν μου επέτρεψε να τον κλαδονομήσω. Λοιπόν, έως τούτο είναι υπεύθυνη η δασική υπηρεσία για την παραπόδιση που μου έκανε τότε για να μην κλαδονομήσω το υπόλοιπο. Γιατί είπα, είναι επικίνδυνο και το γραφείο και τη κυρία του εκεί από εκεί που είναι, τη Σταματοπούλου και του Γιανόπουλου του σπίτι. Να κλαδονομηθεί ο πλάτανο. Και λέει, όχι, δεν θα το κλαδονομήσω. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδαμε τώρα. Κύριε Αντιδήμαρχε, σε ποια φάση είμαστε? Αυτή τη στιγμή, πριν 10 λεπτά, καθαρίσαμε το Περιστέρι, αποκαταστήθηκε η ΔΕΗ εκεί και προχωράμε προς τον πύργο. Εκεί είχαμε τη βλάβη με τον πλάτανο, έγινε κάποια ζημιά στο κοινοτικό γραφείο και σε ένα αυτοκίνητο. Πιστεύουμε σε μισή ώρα να έχει αποκατασταθεί και ο πύργος από ηλεκτροφωτισμό και από χιονισμός. Άλλα προβλήματα είχαμε στην περιοχή? Αρκετά, γιατί το χιόνι είναι, αλλού έχουμε ένα μέτρο, αλλού έχουμε 90 πόντους, εδώ αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε είναι 90 πόντους. Αυτό το κτίριο το οποίο μας χάλασε σήμερα εξυπηρετούσε τρία πόστα, γραφείο, κοινοτικό γραφείο, ιατρείου και του ταχυδρομείου. Και